Λοιπόν, ο διάδογος του Γιούρι Γκέλλερ, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Αμέσως τώρα έρχεται ο Νέφες. Ο Νέφες, αν θυμάστε, είχε φύγει από το παιχνίδι και επέστρεψε με τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε ο Γιούρι Γκέλλερ. Και μάλλον άξιζε αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Κατάφερε να βρει την προηγούμενη φορά με ακρίβεια όλα τα προσωπικά αντικείμενα, αλλά και την αγαπημένη ταινία που είχε στο μυαλό της η Μάγδα Παπαγιάννη. Για να δούμε τι ετοιμάζει για απόψε. Ας θυμηθούμε το προηγούμενο πείραμα που είχε κάνει, το προηγούμενο εντυπωσιακό του πείραμα. The stage is yours. Today I felt so many emotions inside of Magda, and it was truly sweet to find out that her inspiration comes from the most pure things, like God, angels, love and family. You want to be with him. You want to believe in what he says. You are astonished in the simple acts that he does because he goes straight into your mind. Πραγματικά απορρίσαμε όλοι. Δεν υπήρχε τίποτα πριν, ούτε καν σαν μια συζήτηση. Τα βρήκε όλα με κάθε λεπτομέρεια, ειδικά όταν αναφέρθηκε και στο κοκαλάκι της κόρης μου, ότι είχε και το χρώμα ροζ, και στην πένα. Δεν ήταν μολύβι, δεν ήταν στυλό, ήταν πένα. Ακόμη και όταν αναφέρθηκε και πιο εξειδικευμένα σε ένα αγαπημένο μου βιβλίο, το οποίο είχε σχέση με την ποίηση. Εκεί βεβαίως που δώσαμε ρέστα όλοι ήταν όταν βρήκε και την αγαπημένη μου ταινία. Είναι τα φτερά του έρωτα του Wim Wenders. Μου δώσε και ένα γράμμα για τους αγγέλους και με πολλές ευχές. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Νέφες έχει πολλές δυνατότητες να είναι ο νικητής του συγκεκριμένου σοου και να είναι ο διάδοχος του Γιούρι Γκέλλερ. Tonight we will talk about death and we will treat it as it deserves to be treated, as an enemy. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Νέφες. Last week, την προηγούμενη εβδομάδα, διάβασες το μυαλό της Μάγδας σαν ανοιχτό βιβλίο. Will you make our guests emotional once again? Θα προκαλέσεις συναισθήματα στους καλεσμένους μας για ακόμα μια φορά. Tonight, απόψε, we will all θα κάνουμε make a tribute μαζί ένα αφιέρωμα σε όλους τους αγαπημένους μας που έχουν φύγει από τη ζωή. Okay, Nefesh, the stage is yours. First, πρώτα απ' όλα, I'd like to dedicate θα ήθελα να αφιερώσω το σημερινό μου πείραμα σε ένα άτομο από τη Θεσσαλονίκη που πρόσφατα μου έγραψε ένα email και μου είπε μια ιστορία για το πώς έχασε τον πατέρα της και τα αδέρφια της εξαιτίας μιας ασθένειας. Μια ασθένεια για την οποία μάχεται και η ίδια αυτές τις μέρες. Το όνομα της είναι Γιώτα, από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα. Σε παρακαλώ, μην εγκαταλείπεις. Ο θάνατος είναι ένας αναπόφευκτος εχθρός που μια μέρα θα μας φτάσει όλους. Σίγουρα ο θάνατος έχει πάρει από μας τουλάχιστον έναν από τους αγαπημένους μας, χωρίς να μας ρωτήσει και χωρίς να το περιμένουμε. Μπορεί να έχετε ακούσει τη φράση που λέει ότι ο τελευταίος εχθρός που πρέπει να νικήσουμε είναι ο θάνατος. Ή την άλλη που λέει ότι το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος.
Όλοι, εσείς εδώ στο κοινό, αλλά και εσείς από το σπίτι, θέλω να φέρετε στο μυαλό σας όλες τις αναμνήσεις που έχετε από ένα πρόσωπο που αγαπάτε και που έχει φύγει από τη ζωή. Κάντε τη μια ολοζώντανη ανάμνηση. Ελάτε μαζί μου σε αυτό το συγκινητικό ταξίδι. Ακολουθήστε τις οδηγίες μου και σας υπόσχομαι ότι στο τέλος θα έχει ένα υπέροχο αποτέλεσμα για σας. Ελάτε μαζί μου. Όλοι σας, ελάτε μαζί μου. Και όταν είστε μαζί μου, μείνετε μαζί μου. Απόψε, θέλω να ζητήσω από τη Βίκυ να έρθει μαζί μου στη σκηνή. Γεια σου. Χαίρομαι που σε γνωρίζω επίσης. Μπορείς σε παρακαλώ να επιβεβαιώσεις στο ακροατήριο αν έχουμε γνωριστεί ποτέ? Όχι, είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε. Έχουμε μιλήσει ποτέ πριν? Ναι, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε. Σε παρακαλώ, κάθισε. Δείχνεις πολύ ευγενικός. Προσπαθώ, προσπαθώ. Φαίνεσαι και εσύ. Ευχαριστώ. Άκουσες αυτά που είπα πριν για το θάνατο? Ναι, τα άκουσα. Θέλω να σκεφτείς από εδώ και πέρα ότι ο θάνατος είναι ο κοινός εχθρός. Είναι κάτι που και οι δυο μας μισούμε. Σου υπόσχομαι ότι θα σε κάνω να νιώθεις άνετα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Γιατί θα πρέπει να μισούμε το θάνατο και να το πιστεύουμε ότι είναι εχθρός? Σου υπόσχομαι ότι έχω αυτή την απάντηση μόλις τελειώσουμε. Απλά ας μην χαλάσουμε την έκπληξη. Εντάξει. Λοιπόν, σου υπόσχομαι επίσης ότι όταν τελειώσουμε, ακόμα και αν απαντήσω τις απαντήσεις σου, θα έχεις μια υπέροχη αίσθηση. Κάτι που δεν έχεις ξανανιώσει ποτέ. Κάτι που μόνο εσύ θα μπορείς να εξηγήσεις για το πώς νιώθεις. Εντάξει, είμαι έτοιμη. Ας ξεκινήσουμε. Κοίταξε με. Θέλω να φέρεις στο μυαλό σου ένα άτομο που αγαπάς. Ένα άτομο που έφυγε μακριά σου από το θάνατο. Κάποτε, ένα πρόσωπο που ήταν κοντά σου και έχεις αναμνήσεις μαζί του. Φέρε τις λεπτομέρειες τι συνέβη. Πώς ήσασταν μαζί. Συγκεντρώσου.